στη δημοσιότητα το ψηφοδέλτιο του κόμματος για τις ευρωεκλογές. Πρόκειται για μια σημαντική μάχη, την οποία δίνουμε ενιαία παντού σε όλη τη χώρα, με στόχο να ισχυροποιηθούν αποφασιστικά, μαζικά, τα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ και στις ευρωεκλογές και στις εκλογές για την τοπική και περιφερειακή διοίκηση. Κεντρικό μας σύνθημα είναι «Σπάμε τα δεσμά των μονοπωλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δυναμώνουμε το ΚΚΕ παντού, γιατί δύναμη και ελπίδα είναι του λαού». Το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ στις ευρωεκλογές είναι το μόνο που μπορεί να εκφράσει γνήσια τη μεγάλη λαϊκή δυσαρέσκεια απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να αποτυπώσει την αντίθεση του λαού μας και της νεολαίας απέναντι στην πολιτική αυτή της καπιταλιστικής ένωσης που στέλνει συνεχώς αντιλαϊκές οδηγίες, φτιάχνει τρόικες, προβλέπει αντιδραστικά μνημόνια διαρκείας, μόνο και μόνο για να εξασφαλίσει την κερδοφορία των μονοπωλιακών ομίλων, την ανταγωνιστικότητά τους, συνθλίβοντας όμως τους λαούς. Το ΚΚΕ παραμένει η μοναδική συνεπής πολιτική δύναμη με την πιο καθαρή θέση. Αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κοινωνικοποίηση του πλούτου, μονομερή διαγραφή του χρέους, για το οποίο δεν ευθύνεται βεβαίως ο λαός μας. Η κυβέρνηση λέει ψέματα όταν ισχυρίζεται ότι με την έξοδο στις αγορές η χώρα επιστρέφει στην κανονικότητα και φεύγει από την εποπτεία και την επιτήρηση. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συγκροτήσει μηχανισμούς επιτήρησης για όλες τις χώρες, ανεξάρτητα αν έχουν ή δεν έχουν μνημόνια, ανεξάρτητα αν έχουν ψηλό ή χαμηλό χρέος, αν δανείζονται με 2% ή με 6%. Η αξιωματική αντιπολίτευση επίσης λέει ψέματα, όταν ισχυρίζεται ότι το πρόβλημα είναι ο χρόνος και το ύψος του δανεισμού, κρύβοντας όλα τα υπόλοιπα. Κοροϊδεύει ξεδιάντροπα όταν ισχυρίζεται ότι μια δική της κυβέρνηση θα εξασφαλίσει έξοδο στις αγορές με κοινωνική δικαιοσύνη, λες και οι αγορές είναι φιλάνθρωπα ταμεία. Για μια ακόμα φορά αποδεικνύεται ότι η κυβέρνηση και ΣΥΡΙΖΑ τσακώνονται για τα επιμέρους, συμφωνούν όμως απόλυτα στα βασικά, στα στρατηγικά ζητήματα. Ο Ζαριανόπουλος ο Σωτήρης, τραπεζοϋπάλληλος στην Τράπεζα Πειραιώς από τη Θεσσαλονίκη, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΓΕΣΕ και της Γραμματείας του ΠΑΜΕ, η Ταβουλάρη Ιώτα, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φαρμάκου, ο Τασούλας ο Γιάννης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Οικοδόμων Ελλάδας, η Παναγιωτάρα Νατάσα, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αμαλιάδας, ο Καραντούσας Μανώλης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γάλατος Τροφίμων Ποτών και πρόεδρος του Σωματείου ΕΒΓΑ, ο Κοράκης Μανώλης, μετανάστης στη Γερμανία, πρόεδρος του Κλαδικού Σωματείου Τύπου και Χάρτου στη Φραγκφούρτη, ο Πολίτης Παναγιώτης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΛΑΡΚΟ στη Λάριμνα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΕΜ, πρόεδρος του Κλαδικού Συνδικάτου Μετάλλου Φθιώτιδας και του Εργατικού Κέντρου Φθιώτιδας, η Χαλιού Ιέφη, μέλος του Προεδρείου Υπαλλήλων Εθνικής Τράπεζας και πρόεδρος του Κλαδικού Σωματείου Αττικής Χρηματοπιστωτικών Επιχειρήσεων, ο Έξαρχος Νίκος, πρόεδρος του Συνδικάτου Οικοδόμων του Νομού Ιωαννίνων, η Χατζηδημητρίου Αγγέλα, πρόεδρος του Συνδικάτου Εμποροϋπαλλήλων και Υπαλλήλων Υπηρεσιών Εορδέας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Γυναικών Πτολεμαϊδας Κοζάνης. Επίσης, στο ψηφοδέλτιο βρίσκονται αρκετοί από τον αγροτικό χώρο, εκλεγμένοι συνδικαλιστές σε ομοσπονδίες αγροτικές στην ΠΑΣΥ, ανάμεσά τους ο Αγγέλου ο Νίκος, πρόεδρος του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αργολίδας, ο Μαρούδας ο Ρίζος, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, μέλος της Γραμματείας της ΠΑΣΥ, ο Νταγκουνάκης Γιώργος, γεωτεχνικός περιφερειακός σύμβουλος Κρήτης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και του Αγροτικού Τμήματός της, ακόμη ο Θεοδωρόπουλος Δημήτρης, επαγγελματίας, μέλος της Πανελλαδικής Γραμματείας της ΠΑΣΕΒΕ, η Μερίνη Στεφανίδη, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας. Στο ψηφοδέλτιο βρίσκονται νέοι και νέες της ΚΝΕ, των νεολαίστικων αγώνων του φοιτητικού και σπουδαστικού κινήματος, όπως ο γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, ο Θοδωρής Οχιώνης, ο Νίκος Αμπατιέλος, μέλος του Γραφείου του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, τελειόφυτος ναυτιλιακών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, ο Βιτάλης Δημήτρης, χημικός μηχανικός, μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου, για χρόνια επικεφαλής του ΜΑΣ στο φοιτητικό χώρο,
ο Νικολάου Αλαβάνος Λευτέρης, εκπρόσωπος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Δημοκρατικών Νεολαίων και δραστηριοποιημένος επίσης μέλος της Γραμματείας της Λαϊκής Επιτροπής 5ου και 6ου Διαμερίσματος του Δήμου Αθηναίων, ακόμα ο Μουράτ Χατζόγλου από την Ξάνθη, τη Μειονότητα, τελειόφυτος Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας, μέλος του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Εμποροϋπαλλήλων Νομού Ξάνθης. Το ψηφοδέλτιό μας τιμούν με την παρουσία τους πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, καθηγητές από την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ανάμεσά τους ο Γιώργος Μαργαρίτης, καθηγητής σύγχρονης κοινωνικής και πολιτικής ιστορίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο Κώστας Χέτος, επίκουρος καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στην Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ο Λουγκής ο Τηλέμαχος, ομότιμος διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, ο Αρβανιτίδης Αλέκος, γυμναστής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΗ, η Δρυμάλα Ηλούλα Δασκάλα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, η Καπέτη Θεανό, εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος από τη Θεσσαλονίκη, και η Αράπη Καραγιάννη Βίκη, φιλόλογος, πρώην βουλευτής του Δίκη. Την γνωρίζετε όλοι. Επίσης επιστήμονες από διάφορους κλάδους, όπως η Ρέτζιου η Αφροδίτη, επιμελήτρια ψυχιατρικής, μέλος της εκτελεστικής γραμματείας της ΟΕΝΓΕ, μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΗ, δημοτική σύμβουλο ζωγράφου, η Γαβαλάη Μαρία, δικηγόρος από την Καλαμάτα, ο Κατσάς ο Αντώνης, δικηγόρος από τη Λάρισα, συγγνώμη, έλεγα μετά τον Κατσά τον Αντώνη που είναι από την Καλαμάτα, γι' αυτό που επίσης είναι δικηγόρος. Ο Παπαδόπουλος ο Μάκης, μηχανολόγος, μηχανικός, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και υπεύθυνος του Τμήματος Ιδεολογίας και Οικονομίας της Κεντρικής Επιτροπής. Η Ράζου η Λουίζα, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής, τεχνολόγος, μηχανικός. Ο Παπαδάκης ο Κώστας, κοινωνικός λειτουργός, μέλος της Γραμματείας της Κεντρικής Επιτροπής και του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων, υπεύθυνος για θέματα Ευρώπης. Η Χριστίνα η Παναγιωτακοπούλου, δημοσιογράφος, εκπρόσωπος του Γραφείου Τύπου του Κόμματος, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Μαζί μας δίνουν τη μάχη από το χώρο του πολιτισμού, του αθλητισμού, ο ηθοποιός ο Παύλος ο Ορκόπουλος, η συγγραφέας Έρη Ρίτσου, η κόρη του μεγάλου μας ποιητή του Γιάννη Ρίτσου, η πρόεδρος του Καλλιτεχνικού Οργανισμού Ποντίων Αθηνών Ελευθεριάδου Ρούλα, ο Νικάκης Βασίλης που ήταν διεθνής διαιτητής ποδοσφαίρου και καθηγητής διαιτησίας της ΣΟΕΦΑ και Δημοτικός Σύμβουλος Αγρινίου. Στο ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ φυσικά βρίσκονται και οι δύο μέχρι σήμερα ευρωβουλευτές του ΚΚΕ που έδωσαν για πολλά χρόνια τη μάχη στις Βρυξέλλες, στο Στρασβούργο, μέσα στη χώρα μας. Είναι ο Γιώργος Οτούσας, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και υπεύθυνος της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας. Ο Μπάμπης ο Αγκουράκης, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΔΕ. Τέλος, και δεν είναι τυχαίο ότι τους άφησα στο τέλος, παρότι τιμούν το ψηφοδέλτιο, είναι συναγωνιστές από το χώρο των ενστόλων, τόσο από τις ένοπλες δυνάμεις, όσο και από το πυροσβεστικό σώμα. Πρόκειται για τον Γιώργο Ντουνιαδάκη, υποναύαρχο εν αποστρατεία του πολεμικού ναυτικού, ο οποίος υπηρέτησε την πατρίδα και το λαό από υπεύθυνες υψηλές θέσεις στις ένοπλες δυνάμεις για την άμυνα της χώρας και σήμερα δραστηριοποιείται στην κίνηση για την εθνική άμυνα, καθώς και ο Μιχάλης Μιχαήλ, απόστρατος σήμερα ανθυποπυραγός, ο οποίος υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος, παλεύοντας για τα δίκαια του κλάδου, για τα αιτήματά τους, ενός σώματος που προσφέρει στον κρίσιμο τομέα της προστασίας της χώρας από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Όλους αυτούς λοιπόν σας παρουσιάζουμε σήμερα. Δίνουμε ολοκληρωμένα το ψηφοδέλτιο των 42 υποψηφίων, όσους δηλαδή προβλέπονται από το νέο νόμο που ψηφίζεται.